Συμβουλίο. Εκεί θα συναντήσουμε τον επικεφαλής παράταξης Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, τον κύριο Κώστα Κατσιμίγα. Και φυσικά να πούμε ότι, κύριε Κατσιμίγα, περιμέναμε να γίνει κάποια συζήτηση, κάποια ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, καθώς τις προηγούμενες μέρες ο Περιφερειάρχης ήταν στο Υπουργείο με τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη. Δεν ξέρω αν είχε γίνει κάποια ενημέρωση. Ο κ. Περιφερειάρχης μίλησε με γενικότητες για το θέμα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, με αίτημα το οποίο υπέβαλαν οι παρατάξεις Περιφερειακής Σύνδεσης και Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία, 22 δηλαδή Περιφερειακοί Σύμβουλοι, το θέμα μεταξύ άλλων τεσσάρων θεμάτων, συνολικά 5, θα συζητηθούν σε έκτακτες συνεδρίες του Περιφερειακού Συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα. Εκεί θα γίνει αναλυτική συζήτηση και αναλυτική ενημέρωση για τον κύριο Περιφερειάρχη και το μεταναστευτικό. Τα άλλα θέματα που θα συζητηθούν εκεί έχουν να κάνουν με το χρυσό, με την απόπειρα εγκατάστασης των εταιριών χρυσού, την επικαιροποίηση των θέσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουν να κάνουν με το νησί της Αμοθράκης και με αίτημα για σύγκληση Περιφερειακού Συμβουλίου στο νησί της Αμοθράκης, για την κεραία η οποία η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θέλει να τοποθετήσει στα Άσο, και για τη συγκρότηση επιτροπής η οποία προτάθηκε για την οργάνωση των εκδηλώσεων και την πολυδιάστατη οργάνωση των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια την ενσωμάτωση της Τράκης στο ελληνικό κράτος. Αυτά είναι τα θέματα που θα απασχολήσουν το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα σε έκτακτη συνεδρίαση. Μάλιστα. Από εκεί πέρα σήμερα διαπιστώσαμε, και ήταν κάτι πρωτόγνωρο αυτό, ότι οι περισσότερες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου πάρθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις της παράταξης του Περιφερειάρχη, τις οποίες υπερψήφισε η Χρυσή Αυγή, και οι αποφάσεις ελήφθησαν οριακά ακριβώς με τις δύο ψήφους της Χρυσής Αυγής, οι οποίες αν δεν υπήρχαν δεν θα είχαν περάσει. Οι αποφάσεις αυτές αφορούσαν την συγκρότηση δύο νευραλγικών επιτροπών, οι οποίες ουσιαστικά εξακολουθούν και ελέγχονται από την κυβερνόσα παράταξη. Έτσι έχει επιτευχθεί όλα τα θέματα πλέον να περνούν σε επιτροπές οι οποίες ελέγχονται απολύτως από την κυβερνόσα παράταξη, και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος. Έτσι ουσιαστικά οι αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου ουσιαστικά απομειώνονται σε σημείο ελάχιστα θέματα είναι εισάγονται προς συζήτηση σε αυτό. Μάλιστα. Βέβαια, κύριε Κατσιμίγα, πάνω κάτω ξέρουμε ποιες είναι οι πεποιθήσεις και οι απόψεις της κάθε παράταξης. Νομίζω ότι όσον αφορά το μεταναστευτικό και το προσφυγικό, που σήμερα περιμέναμε πραγματικά να ακούσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο ποια ήταν αυτά που υπόθηκαν και τι είναι αυτό που ζητείτε πλέον από τον Υπουργό, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το θέμα του μεταναστευτικού. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά τα θέματα θα μπορέσουν στην πορεία να περάσουν με εύκολο τρόπο και με δύο ψήφους παραπάνω. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο η Περιφέρεια θα έχει νευραλγικό και αποφασιστικό ρόλο για τα θέματα αυτά, τα οποία αφορούν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κυρίως τον Εύρο και την Ανατολική Μακεδονία. Δεν ξέρω, είμαστε σε αναμονή, όχι μόνο αυτό, αλλά γενικότερα να δούμε πώς θα λειτουργήσει το Περιευριακό Συμβούλιο, διότι η πρώτη συνεδρίαση δεν διεξήχθηκε με το καλύτερο δυνατό κλίμα. Μάλιστα, υπήρξαν πολλές αντεγκλήσεις, διακοπές κτλ. Οι συνεργασίες δηλαδή, κύριε Κατσιμίγα, λέτε ότι συνεχίζονται πλέον και θα συνεχίζονται κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμβουλίου προκειμένου... Ναι, κοιτάξτε, και υπάρχουν και περίεργες συμμαχίες. Δηλαδή, ουσιαστικά η συνεργασία της παράταξης του κυρίου Μέτιου με του κυρίου Σιμιτζή, δηλαδή Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή συμπληρώνεται με τη συνεργασία της Χρυσής Αυγής. Αυτά είναι περίεργα πράγματα τα οποία πρέπει να τα δούμε και να τα δούμε σε βάθος και να τα ερμηνεύσουμε καταρχήν, γιατί νομίζω ότι παίρνουμε και πολύ στραβούς δρόμους. Μάλιστα. Κύριε Κατσιμίγα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την σύνδεση που είχαμε και την συζήτηση, και φυσικά θα τα παρακολουθούμε και στην πορεία των Περιφερειακών Συμβουλίων. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.